Κύριε Μανδυλαράνη, στην περίληψη της έκθεσης που πήρα στα χέρια μου και κοίταξα, δεν ξέρω την αναλυτική, την περίληψη πήρα, έχετε μία αναφορά, 28 τόνους λάδι, το οποίο πουλήθηκε και δαπανήθηκε από το προηγούμενο συμβούλιο, έναντι της επόμενης ελαιοκομικής περίοδου. Και το δικαιολογείται ως προείσπραξη δικαιώματος, το δικαιολογείτε και εσείς το πόρισμά σας, ως προείσπραξη δικαιώματος από την ερχόμενη ελαιοκομική χρονιά. Εδώ, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν δύο ενστάσεις. Όταν ζητάς προείσπραξη κάποιου πράγματος, αυτό σημαίνει ότι ζητάς δανεικά. Δεν τα έχεις, τα δανείζεσαι για να τα χρησιμοποιήσεις. Εγώ, από όσο ξέρω, τα δανεικά κάποιος τα ζητάει και αν του τα δώσουνε, τα παίρνει. Δεν τα παίρνει μόνος του με το «έτσι θέλω». Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει ούτε έγκριση, μάλλον ούτε συγκεκριμένη, δεν ρωτήθηκαν οι παραγωγοί από τους οποίους πάρθηκαν αυτά τα δανεικά, αλλά ούτε και απόφαση Γενικής Συνέλευσης. Επομένως, αυτό το πράγμα δεν υφίσταται. Δηλαδή, δάνειο τέτοιο δεν υφίσταται. Αυτό είναι απλώς ένα έλλειμμα από τη δεξαμενή των παραγωγών και τίποτα παραπάνω. Και αυτό βέβαια υπάρχει και ένα δεύτερο σημείο το οποίο το αποδεικνύει. Δεν μπορείς να προεισπράττεις κάτι το οποίο για χύψη ωμέγα λόγους έπεσε μια παγωνιά, πήρε μια φωτιά, καήκαν όλα τα χωράφια και δεν υπάρχει τίποτα. Τι εισπράττεις? Επομένως, εγώ αυτό που μπορώ να καταλάβω είναι ότι αυτοί οι 28 τόνοι πρέπει να προσθεθούν στο έλλειμμα της δεξαμενής των παραγωγών και δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με τον τρόπο με τον οποίο το χαρακτηρίζεται. Αυτή είναι η γνώμη. Πείτε μου εσείς αν ισχύει ή όχι. Καταρχήν στην έκθεση εδώ την περίληψη που γράφουμε, το αναφέρουμε ως αρνητικό υπόλοιπο 28 τόνων περίπου, παρένθεση, απέτηση από το δικαίωμα που πουλήθηκε πλέον του υπάρχοντος. Δεν λέμε για προείσπραξη. Πού υπάρχει δικαίωμα? Πλέον από το υπάρχοντος δικαίωμα, τι έκανε ο συνεταιρισμός? Πούλησε παραπάνω από αυτό που είχε. Αυτό, μισό λεπτό. Όταν μισό λεπτό. Να σταματήσω λίγο. Έτσι κι αλλιώς η παραγωγή, έτσι κι αλλιώς η παραγωγή όλοι, έχετε μία απέτηση για 230 τόνους. Κάποια στιγμή αυτά πρέπει να πάρετε. Λάθος κάνετε, δεν το πόλη παραγωγή αυτό. Κάνετε λάθος, κύριε Μαρτυράρα. Κοίτα, κοίτα. Δεν είναι για όλους παραγωγούς αυτό. Α, όχι, δεν είπα, είπα συνολικά, δεν είπα ότι, ότι είναι για το καθένα του. Και κάποιοι μάλιστα έχουν και πιστωτικά. Υπάρχουν και ορισμένοι που έχουν και πιστωτικά. Όσοι έχουν, υπάρχουν και πιστωτικά, δεν είναι για όλους το ίδιο. Φυσικά και δεν είναι όλους για το ίδιο. Δεν το συζητάμε. Απλά... Κύριε Δημήτρη, αυτή η 28 τόνη που λέτε, από ποιο συμβούλιο έχουν πουληθεί, από τούτο ή από το προηγούμενο? Εμείς όταν πήγαμε σαν καινούριο, όταν πήγαμε σαν... Μια στιγμή να ακούσεις. Όταν πήγαμε σαν καινούριο διοικητικό συμβούλιο, ρωτήσαμε τι έξοδα έχουμε, από πού πρέπει να εισπράξουμε κτλ. Είχαμε 17 τόνους δικαίωμα. Εγώ τσέκαρα ένα τα τιμολόγια, 17 τόνους δεν έχω πουλήσει με τα παιδιά. Ας έρθει να μας αποδείξει ότι έχουμε πουλήσει 35 τόνους. Εμείς τόσους τόνους δεν έχουμε πουλήσει. Δώσαμε 4.30 δικαίωμα, το οποίο πληρωθήκαν οι λάδια καλαμών από πέρυσι. Κάνω λάθος τυφώ. Από πέρυσι. Αυτό είναι σαν την ενίσχυση των κομμάτων, μου φαίνεται, μέχρι το 16 που έχουν βάλει την προκαταβολή. Δυστυχώς δεν είναι. Έτσι μου φαίνεται. Αυτά είναι λογιστικά.
Καταρχήν, όσον αφορά τον υπολογισμό, όλο αυτόν τον υπολογισμό που απάντησε, είπαμε ότι κάναμε ένα puzzle, ένα υπολογισμό που κανονικά έπρεπε να μας τον έχουν δώσει έτοιμο και εμείς θα τον ελέγξουμε. Δεν υπήρχε αυτό. Έτσι. Ψάξαμε λοιπόν, αναφέρω στην έκθεση αναλυτικά πώς έχουμε κινηθεί και τι έχουμε κάνει. Κάναμε αυτό που μπορούσαμε. Πιστεύουμε ότι είναι σωστό. Τώρα, όσον αφορά. Για τη διαδικασία σα. Γι' αυτό αν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για να την κάνετε σωστά, με βάση το δεδομένο ότι ζητάγατε και δεν σας δίνανε. Αυτά που δεν μου δίνανε ήταν για το άλλο κομμάτι. Για το κομμάτι της διακίνησης και του πληροσβεσμού του ελλείμματος, έτσι. Έχουμε κάνει, δηλαδή, να σας πω ότι είδαμε όλα τα τιμολόγια ένα προς ένα. Είδαμε, ας πούμε, τα δελτία αποστολής π.χ. που είναι μέσα από το σύστημα, για να δούμε τι έχει αυτά που έχετε πάρει όλη η παραγωγή. Αυτά δεν μπορούσαμε να δούμε όλα ένα προς ένα. Σε κάποιο σημείο γίνεται και δερματοληπτικός ο έλεγχος. Δεν μπορούμε να κάνουμε πλήρη έλεγχο σε όλα. Απλώς η επαγγελματική μας εμπειρία μας λέει ότι μάλλον είμαστε, όχι μάλλον, ότι είμαστε σε σωστό μονοπάτι. Και ο κύριος Πολεολός προηγουμένως είπε ότι και με τα δικό της υπολογισμούς δεν έχει διαφορά για τις κυρόγραφες καρτέλες. Και εκείνες κάτι τέτοιο δίνουν. Τώρα, όσον αφορά το τι έχει γίνει το λάδι για το αδιευκρίνιστο υπόλοιπο, γιατί τα υπόλοιπα έχουν διευκρινιστεί, δεν μπορώ να έχω άποψη, δεν το ξέρω. Δεν έχω ούτε ένδειξη έχω το τι έχει γίνει αυτό. Να σας πω κάτι, όταν ένα σύστημα μπάζει, οτιδήποτε μπορεί να έχει συμβεί. Το κύριο είναι ότι αυτό το σύστημα έμπαζε, δηλαδή έμπαζε. Μπορεί να υπάρχουν τα πόσα, είπε ο κ. Πρόεδρος, έτσι. Μπορεί να υπάρχουν όλες δηλώσεις, μπορεί να υπάρχουν τα πάντα, μπορεί να όλη η παραγωγή να έχετε πληρωθεί σωστά, όλα το ΦΠΑ να τον έχετε πάρει όπως πρέπει. Εγώ όμως δεν μπορώ να σας το πω, δεν το ξέρω. Και σωστά λέει, μπορεί να υπάρχουν όλες δηλώσεις. Εγώ δεν είπα όχι. Απλά εγώ δεν μπορώ να πάω να χτυπήσω την εφορία που έτσι βγάζει από τον δηλώσει, εγώ από το λογισμό τη τα. Και μπορεί πράγματι όλα να δικαιολογούνται. Εκεί που δεν δικαιολογείται, σας το είπα. Δηλαδή, εκεί όπου ήμουν σίγουρο. Εδώ για τους 28 τόνους, λέω εδώ ότι υπάρχει αρνητικό υπόλοιπο και υπάρχει μια απέτηση από το δικαίωμα που λέει και πλέον του υπάρχοντος. Τώρα το θέμα είναι, σωστά λέτε, θα μπορέσει ποτέ ο συνεταιρισμός αυτούς 28 τόνους να τους γυρίσει πίσω. Ναι, λέμε τώρα, επειδή αυτό σχολιάστηκε, αυτή ήταν η ερώτηση για τους 28 τόνους. Η ουσία είναι ότι έχετε 230 τόνους όλοι μαζί να πρέπει να πάρετε. Συν άλλους 20 τόνους περίπου που είναι όσοι δεν έχετε πάρει τα 150 άρια. Τα 150 κιλά που έχετε δώσει. Δηλαδή είναι ένα ποσό για 250 τόνους. Λοιπόν, αν με χρειάζεται κάτι άλλο, επειδή πρέπει να πάω Αθήνα και είναι. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να μιλήσει, κάτι να ρωτήσει. Θέλει να ρωτήσει ο Χριστός. Α, όχι. Ο κύριος. Ναι, να πω κάτι κι εγώ εδώ με τα παιδιά, τα καινούρια. Το τελευταίο διάστημα δεν πάει να πω, γύρω στις 20 μέρες. Εδώ είναι τα παιδιά. Έχουμε πληρώσει ΦΠΑ, λάδια. Και τι δεν έχουμε πληρώσει. Κι άμα είχε το ταμείο μας ακόμα λεφτά, ακόμα θα πληρώναμε. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν θέλει να ξέρεις τόσα γράμματα. Κρατάς ένα ταμείο, εισπράττεις ένα ΦΠΑ, πρέπει να το πω στους παραγωγούς. Παίρνεις 30-40 χιλιάρικα. Ποια είναι η κατάσταση που πρέπει να. Ποιοι παραγωγοί πρέπει να πληρωθούν, είναι αυτοί. Πας και τους πληρώνεις. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τώρα εμείς καλούμαστε να πληρώσουμε ΦΠΑ, τα οποία έχουν εσπραχτεί. Λάδια είναι πουλημένα. Τα λεφτά έχουν εσπραχτεί. Και άλλα πολλά. Γιατί μπερδεύονται τα ταμεία έτσι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, παίρνεις κάποια λεφτά για ΦΠΑ, είναι για ΦΠΑ. Παίρνεις για λάδι, είναι για λάδι. Είναι ένα μπάγανο. Πεθάνε τα παιδιά, να το επιβεβαιώσουν αν λέω ψέματα. Και έχουν μείνει πολλά ΦΠΑ. Κάναμε μια κατάσταση ΦΠΑ έξω για να έρθει ο κόσμος. Ο κόσμος από ό,τι βλέπουμε, μάλλον φοβάται να έρθει. Γιατί φοβάται. Φοβάται να έρθει να εισπράξει τον κόπο του. Δεν το καταλαβαίνω, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Γίνεται μια γενική συνέλευση και δεν μιλάει κανένας. Τελειώνει η γενική συνέλευση και βγαίνετε έξω και πάτε, χτυπάτε τον νόμο του αρνού και λέτε ξέρεις και εκείνο, ξέρεις και τ' άλλο, γιατί. Νικό, έχετε τα ονόματα αυτών που πρέπει να εισπράξουν το ΦΠΑ. Τα έχουμε, ναι.
Τα έχουμε. Και τι να κάνουμε, έπρεπε να, αυτά τα λεφτά, έπρεπε να έχουν αποδοθεί τα λεφτά αυτά. Δικιά μας δουλειά, δεν ήταν δικιά μας δουλειά, αυτή τη στιγμή δηλαδή να πληρώνουμε ΦΠΑ. Πληρώνουμε ΦΠΑ, πληρώνουμε λάδια. Πρώτα απ' όλα να σας συστηθώ. Λέγομαι Απόστολος Γεροντίδης, είμαι δικηγόρος στην Αθήνα, κατάγομαι από τη Σπάρτη και είμαι δικηγόρος της ΕΑΣ Λακωνίας για τις υποθέσεις της στην Αθήνα. Και με σύσταση της ΕΑΣ βρίσκομαι εδώ. Σε συμφωνία με το Διοικητικό Συμβούλιο να επιμεληθώ μόνο το θέμα της υποβολής της μήνυσης και της φροντίδας, εν πάση περιπτώσει, της προπαρασκευαστικής αυτής της διαδικασίας. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να πω το εξής. Έχετε σήμερα ένα Διοικητικό Συμβούλιο που καλείται στην κυριολεξία να βάλει το χέρι του στα κάρβουνα για να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, χωρίς όμως αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο να ευθύνεται σε τίποτα. Θα σας παρακαλούσα, αν γίνεται με δυνατόν, χωρίς να σας κάνω κάποιο είδους συμβουλή, η κριτική σας στο συμβούλιο αυτό να είναι πάντοτε θετική, όχι να μην υπάρχει κριτική, να είναι θετική, γιατί αυτό το συμβούλιο δεν φταίει σε τίποτα και είναι στην κυριολεξία εθελοντές να βγάλουν τον συνεταιρισμό από τη δύσκολη αυτή πορεία. Η όλη ιστορία θα μπορούσε να χαραχτεί και να έχει δύο πλευρές. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έγινε καμία νομική ενέργεια, διότι περιμέναμε το πόρισμα των ορκωτών λογιστών. Χωρίς το πόρισμα όλα θα ήταν υποθέσεις και συλλογισμοί. Τώρα με το πόρισμα τα πράγματα παίρνουν σάρκα και οστά. Βλέπουμε λοιπόν να έχουν συγκεκριμένη μορφή οι παραλήψεις και οι πράξεις της διαχείρισης των προηγουμένων και βέβαια ακούσατε και τον κύριο Μαντελάρα να λέει ότι αύριο το πρωί και όλο το πόρισμα θα πάει στον εισαγγελέα. Βεβαίως θα πάει. Δεν φτάνει όμως αυτό. Στον εισαγγελέα το να δώσουμε 75 σελίδες και να διαβάζει πράγματα που πραγματικά γεγονότα τα οποία δεν τα ξέρει και δεν είναι της εμπειρίας του δουλού, μας επιβάλλει εκτός από το πόρισμα να συντάξουμε μία αναλυτική μηνυτήρια αναφορά όπου θα εκθέτουμε την πορεία των συνεταιριστικών πραγμάτων τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα που καλύπτει η έκθεση, δηλαδή από το 2004 και μετά. Αναφέροντας για παράδειγμα ποιοι ήταν οι άνθρωποι που πέρασαν από τη διοίκηση του συνεταιρισμού σε όλη αυτή τη χρονική περίοδο, πώς γινόταν στην πράξη η διαχείριση του ελαιολάδου κατά κύριο λόγο, αλλά και των οικονομικών κατά δεύτερο λόγο και τα λοιπά. Δηλαδή δεν είναι ότι το πιο αποτελεσματικό να πάμε στο γραφείο του εισαγγελέα και να πετάξουμε 75 σελίδες ένα βιβλίο ολόκληρο που έχει γραφτεί, χωρίς να του επεξηγήσουμε, χωρίς να του προτείνουμε τους μάρτυρες οι οποίοι με τις μαρτυρίες τους θα φωτίσουν την πορεία αυτής της υπόθεσης κτλ. Ωστόσο, παρότι σας είπα ότι περιμέναμε το πόρισμα, τον τελευταίο μήνα, γιατί τόσο περίπου είμαι εδώ για αυτό το θέμα, δεν σταθήκαμε άπρακτοι. Πρώτον, απευθύναμε ένα ερωτηματολόγιο στους δύο υπαλλήλους που είχαν ως αντικείμενο εργασίας, να το πούμε, την διαχείριση των οικονομικών αλλά και του ελαιολάδου. Οι δύο αυτοί υπάλληλοι ήταν ο κύριος Πορολός και ο κύριος Καραντζάλης. Τους δώσαμε ένα συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο για να έχουμε μία κατοχήρωση, το επιδώσαμε με δικαστικό επιμελητή και αντίστοιχα πήραμε απαντήσεις σε ορισμένα, όχι σε όλα από τα ερωτήματα που υποβάλαμε, με τα οποία βεβαίως ο συνεταιρισμός ως επιτοπλίστων διαφωνεί. Συνεπώς,
Αυτό το ερωτηματολόγιο, αλλά και οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο αυτό θα τεθούν υπόψη του εισαγγελέα για να έχει υπόψη του, να πάρει τουλάχιστον μία πρώτη γεύση πώς γινόταν η διαχείριση του ελαιολάδου κατά πρώτο λόγο επαναλαμβάνω και των οικονομικών κατά δεύτερο λόγο. Κύριε Κεροτηδή, παρακαλώ. Επειδή είμαι άμεσα τριγόμενο, σε ποιες ερωτήσεις αναπαντηθήκαν. Πρέπει τώρα να ανοίξω να διαβάσω όλες τις σελίδες. Λοιπόν, θα να ολοκληρώσω και θα το διαβάσω. Λοιπόν. Το δεύτερο που κάναμε είναι στείλαμε επιστολές στους κύριους αγοραστές του ελαιολάδου. Οι αγοραστές του ελαιολάδου είναι πολλοί. Αλλά εμάς περιπτώσεις δεν μπορούσαμε και δεν ήταν ίσως σκόπιμο να στείλουμε στους μικροαγοραστές, στείλαμε στους μεγάλους αγοραστές, όπως για παράδειγμα στον κύριο Χελιώτη κτλ. Με αυτές τις επιστολές τους είπαμε να μας στείλουν ή μια γενική απάντηση ότι η συνολική συναλλαγή που είχαν με το συνεταιρισμό τα τελευταία χρόνια ήταν τόσες ποσότητες, τόσα χρήματα ή αν δεν είχαν... αν δεν ήθελαν να υποβληθούν σε αυτόν τον κόπο, να μας έστελναν φωτοαντίγραφα από τα παραστατικά και πιο συγκεκριμένα από τα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια. Οι μεγάλοι δεν απάντησαν. Οι μικροί δώσαν τις απαντήσεις, υπάρχουν στο Συμβούλιο τα χαρτιά αυτά και θα δοθούν, θα τεθούν υπόψη του εισαγγελέα μαζί με τη μήνυση. Και βεβαίως, αυτό που δεν έκαναν ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ζητήσουμε πλέον από τον εισαγγελέα να τους πει να παραθέσουν και εκείνοι τα στοιχεία τους για να δουν τι έχει γίνει το ελαιόλαδο. Διότι μέχρι προηγουμένως ακούσατε ότι το αναμφισβήτητο και αναντήρητο έλλειμμα της διαχείρισης στο ελαιόλαδο είναι οπωσδήποτε 69 τόνοι. Θα πρέπει λοιπόν. Θα πρέπει λοιπόν εμείς από εδώ και πέρα να μπορέσουμε να δώσουμε στον εισαγγελέα, στους ανακριτές και στους δικαστές τελικά μία κατεύθυνση προς τα που πρέπει να ψάξουν και να πούμε και σε τελευταία ανάλυση και την άποψή μας. Ποιους υποψιαζόμαστε. Μπορεί να μην έχουμε αυτή τη στιγμή αποδείξεις, είναι βέβαιο όμως ότι υπάρχουν ενδείξεις, είναι βέβαιο ότι όμως επίσης ότι και από τη διαδικασία θα υπάρχουν αποδείξεις. Ένα τρίτο θέμα ήταν η απομάκρυνση των συγκεκριμένων υπαλλήλων από τη διαχείριση και από τα καθήκοντά τους. Όχι διότι γίναμε εμείς ή κι εγώ δικαστές και λέμε ότι αυτοί έκλεψαν, να το πούμε καθαρά. Αλλά στοιχειώδης... Τους φορτώσατε στην πλάτη Ρετσινιά. Είμαι γιος αυτού τον οποίο τον κατηγορήσατε και στείλατε ένα έγγραφο ανυπόγραφο χωρίς ημερομηνίες με ιδιωτικό συμφωνητικό κατόπιν. Να υπογράψει ένα ιδιωτικό συμφωνητικό ότι ήταν ειδικό διαχειριστή. Έχετε την καλοσύνη να πάρετε το λόγο στο τέλος. Δεν το φέρω γιατί έχω το έγγραφο εδώ, το ξέρω να το δώσω. Ανυπόγραφο. Δεν μου λέτε ποιος πρόεδρος θα το έχει υπογράψει αυτό. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχω μια υποχρέωση να ενημερώσω τη συνέλευση. Θα ενημερώσω τη συνέλευση που είναι το καθήκον μου και μπορώ να κάτσω μέχρι το πρωί μετά να σας δίνω εξηγήσεις. Αλλά τότε είναι εξηγήσεις προς εσάς. Εγώ δεν ήρθα να απολογηθώ σε κανέναν, εγώ ήρθα να ενημερώσω τη συνέλευση. Κυρίες και κύριοι, είπα ότι ούτε εγώ ούτε το Συμβούλιο πήραμε την απόφαση ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι έχουν κάνει υπεξαίρεση. Όμως, επαναλαμβάνω, στοιχειώδης πρόνοια, στοιχειώδης διαχειριστική αρχή είναι όταν διαπιστώνεται
ένα τόσο μεγάλο έλλειμμα, οι άνθρωποι αυτοί που εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή να πηγαίνουν στην άκρη. Αν δεν το κάνουν από μόνοι τους. Όπως και οι δίκες. Αν δεν το κάνουν από μόνοι τους. Και από μόνοι τους δεν το έκαναν. Φυσικά δεν το κάνουν. Γιατί έτσι τους κολλάτε την ρετσινιά στην πλάτη. Και θεωρείται κλέφτη. Και εδώ είναι χωριό. Τώρα τι να σας πω. Τι να μου πειθωρήσετε. Να τελειώσει ρε Λίσσα. Να τελειώσει ρε Λίσσα. Να τελειώσει ρε Λίσσα. Ακούστε κύριε, μιλάμε σας πω. Εντάξει, δεν μπορούμε, νομίζω ότι τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και αυτό έγινε. Λοιπόν, θα ήθελα όμως στο σημείο αυτό να πω ότι οι διαδικασίες, οι δικαστικές, όπως άλλωστε γνωρίζετε, θα χρονοτριβήσουν. Δεν θα λυθούν την επόμενη εβδομάδα, ούτε και το επόμενο έτος. Αυτό είναι λοιπόν η δικαστική διεκδίκηση. Είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα και το ερώτημα που τίθεται είναι μέχρι τότε που θα λυθούν αυτά τα θέματα, ο συνεταιρισμός τι θα κάνει. Θα βάλει λουκέτο και θα περιμένει τη δικαστική επίλυση των θεμάτων αυτών. Εσείς θα μας πείτε, νομικά. Λέω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα δεύτερο θέμα, μια δεύτερη διαδικασία που θα πρέπει η λειτουργία του συνεταιρισμού να εξασφαλιστεί και να τρέχει παράλληλα με τη δικαστική. Διότι το να πούμε ότι μέχρι που να τελειώσουν και να πούν την τελευταία λέξη στα δικαστήρια, ότι ο συνεταιρισμός δεν θα λειτουργεί, είναι καθαρή αυτοκτονία. Με αυτή την έννοια και ο συνεταιρισμός θα κλείσει, το πλήγμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και οι συνεταίροι δεν θα μπορέσουν να πάρουν αυτό που δικαιούνται. Θα πρέπει λοιπόν να ξεχωρίσουμε το ένα από το άλλο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δίνουμε προτεραιότητα στο ένα και ξεχνάμε το άλλο. Εξίσου σημαντικό είναι η δίωξη των υπευθύνων, εξίσου σημαντικό είναι η εξασφάλιση των συμφερόντων του συνεταιρισμού, αλλά εξίσου σημαντικό, ίσως και σημαντικότερο, είναι το να υπάρχει ο συνεταιρισμός αύριο. Θα πρέπει λοιπόν, πέρα από την ποινική διαδικασία, να δείτε τους τρόπους με τους οποίους θα πρέπει ο συνεταιρισμός από αύριο το πρωί να λειτουργεί. Παίρνω το ερώτημα του κ. Καραχάλιου, που παρακαλώ να το επαναδιατυπώσω και αν δεν το έχω καταλάβει καλά, θα σας παρακαλέσω να παρέμβετε και να μου πείτε αν είναι αυτό. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν την ανησυχία σας ότι ο συνεταιρισμός ο οποίος έχει τόσες υποχρεώσεις απέναντι σε τρίτους, κυρίως όμως απέναντι στους συνεταίρους, τι θα γίνει αν κάποιος συνεταίρος ή κάποιος τρίτος στον οποίον οφείλει ο συνεταιρισμός έρθει αύριο το πρωί και πει εγώ κατάσχω το λάδι που είναι μέσα και εσείς κύριε Χαραχάλιο που φέρατε τις αλιές σας στο συνεταιρισμό δεν θα πάρετε το λάδι σας. Είναι αυτό. Έτσι είναι. Έτσι. Λοιπόν, εάν λοιπόν είναι αυτή η ερώτηση και αυτή η ανησυχία είναι εύλογη, όμως δεν είναι υπαρκτή, για τον εξής λόγο. Ο συνεταιρισμός έχει σχεδόν μοναδική πηγή πελατών εντός εισαγωγικών, δηλαδή των ανθρώπων που θα φέρουν να βγάλουν τις ελιές τους, τους συνεταίρους τους. Για αυτή τη δουλειά παίρνει ένα ποσοστό, το εκθλιπτικό δικαίωμα, το οποίο νομίζω είναι 8-9%, είναι ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Από το παραγόμενο ελαιόλαδο, από τη συνολική έκθλιψη ελαιόκαρπου, λάδι του συνεταιρισμού είναι το 9%, λέω 9%, μπορεί να μην γίνει το ποσοστό του, το 8%, και το υπόλοιπο 92% είναι λάδι των συνεταίρων.
Ο συνεταιρισμός έχει το 8% δικό του κατά δικό του. Εγώ που έχω μία απέτηση κατά του συνεταιρισμού, πάω αύριο το πρωί έχοντας μία δικαστική απόφαση και κατάσχω αυτή την ποσότητα. Την άλλη ποσότητα όμως, το 92%, δεν ανήκει στο συνεταιρισμό. Ο συνεταιρισμός την κρατάει ως παρακαταθήκη και τη διαχειρίζεται για λογαριασμό σας. Γι' αυτό ακριβώς δεν μπορεί να το πουλήσει αν δεν του δώσετε εντολή. Λοιπόν, εδώ στη συγκεκριμένη... Κοιτάξτε, το αν συνέβη, μισό λεπτό. Ωραία, συνέβη. Αυτό συνέβη. Αυτό όμως δεν μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση ότι αυτό το λάδι δεν μπορεί να το ακουμπήσει τρίτος. Τώρα, αν οι φύλακες δεν εφύλαξαν, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δεν μπορεί να ανατρέψει τον νομικό κανόνα. Μου επιτρέπετε, αν θέλετε, να τελειώσω. Όχι, σας λέω, είμαι διατεθειμένος να καθίσουμε μέχρι το πρωί. Απλώς θέλω να τελειώσω μία πολύ σημαντική απάντηση που νομίζω ότι... Παρακαλώ. Λοιπόν, ωραία, όπως παρατηρεί και η κυρία Πρόεδρος, εξάλλου, υπάρχει και η άλλη δυνατότητα. Πήγα τις ελιές μου, έγινε η έκθλιψη, μου ανήκει από τα 1000 κιλά που βγήκε τα 92, τα 920, τα παίρνω και τα βάζω στο σπίτι. Και τελείωσε το θέμα. Το θέμα είναι εκείνο που μπορώ να σας διαβεβαιώσω εγώ. Για τα ακίνητα, να πούμε για τα ακίνητα. Μισό λεπτό. Ας το ολοκληρώσουμε αυτό, να πατήσουμε την απάντηση του κύριου Κάρα. Και πέρα μπορεί να πατήσουμε στο οτιδήποτε. Λοιπόν, εγώ λοιπόν ως νομικός μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το λάδι που διαχειρίζεται ο συνεταιρισμός ως παρακαταθήκη και ανήκει στους συνεταίρους, δεν μπορεί άλλος συνεταίρος ή τρίτος να το κατασχέσει. Μα δεν μιλάμε για κατάσχεση. Τότε ποιος είναι ο κίνδυνος. Για πες μου, ποιος είναι ο κίνδυνος. Ποιος είναι ο κίνδυνος. Μα η απάντηση, μια στιγμή, κύριε Παρθένο, μισό λεπτό. Γιατί αν η ερώτηση. Το έχεις στην πρώτη δημοπρασία, μην δώσω το λάδι μου, θα μου πείτε δεν στο πουλάω. Ποιος σας είπε τέτοιο πράγμα. Το παλιό λέει. Σωρέ, η απάντηση... Κύριε, μισό λεπτό. Ακούσατε την ερώτηση από τον κύριο Καραχάλιο. Την επαναδιατύπωσα. Η ερώτηση ήταν για την τύχη και την διασφάλιση του ελαιολάδου που θα προκύψει εφέτος. Μα τώρα εσείς, μισό λεπτό, απαντάω. Απαντάω στην ερώτηση κάποιου άλλου. Γιατί, με συγχωρείτε. Αυτό που είπατε, μια διευκρίνηση. Γιατί ο καταστρέφος του πόλη με το κατάσχει το δικαίωμα του συνεταιρισμού. Μόνο. Ναι. Αυτό είπατε. Βεβαίως. Και ο συνεταιρισμός πώς θα κάνει έξοδα από τη χρονιά. Κυρία μου, απαντάω σε μία πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Ποια θα είναι η τύχη και η διασφάλιση του ελαιολάδου του φετινού. Λοιπόν, απάντησα όπως απάντησα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι με ρωτάτε, ξέρω εγώ τι είναι η οικονομική κατάσταση του φετινού. Παραθέτεις τώρα, ρε. Βεβαίως. Το δικαίωμα μου. Άσε να μιλήσει. Δεν σταματά, ρε. Το δικαίωμα. Το δικαίωμα είναι το δικό μου. Όχι τι δικό σου άλλο, ρε. Με το δικαίωμα του ή με το λάδι του συνεταίρων που έχει παρακτήσει σήμερα. Δεν ξέρω, κύριε, πώς θα το δω. Με συγχωρείτε, είμαι δικηγόρος και με πήραν για μία συγκεκριμένη δουλειά. Δηλαδή, πρέπει να ξέρω τη διαχείριση του συνεταιρισμού και τα οικονομικά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
Και εν πάση περιπτώσει, εγώ παιδιά ήρθα να πω δύο πράγματα. Εάν σα έχω γίνει βαρετό κουραστικό, μπορεί να φύγω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όχι, μα τώρα θα μιλήσω. Ναι, τώρα. Σαν τη δουλειά σου. Ναι, αφήστε με να το ολοκληρώσω ο δικηγόρος και μετά θέτετε τα ερωτήματά σας με έναν όμορφο τρόπο και όχι στην ερώτηση κάποιου συνεταιριζόμενου επαναλαμβάνεται συμπληρωματικά και ο άλλος κλπ. Ας ολοκληρώσει να μας πει τι έχει να μας πει και να μας ενημερώσει ο άνθρωπος. Εγώ θα πρότεινα για την φετινή περίοδο πρώτα να υπάρξει μία απογραφή του ελαιολάδου που υπάρχει σήμερα από στις δεξαμενές ως παραγωγή των προηγούμενων ετών. Λοιπόν, μπορεί να έχει γίνει, δεν το ξέρω. Αλλά αν δεν έχει γίνει, να γίνει. Και ένα δεύτερο, να τραβηχτεί μία διαχωριστική γραμμή στη λογιστική απεικόνιση όλων αυτών των